η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας πόλο των γυναικών με το αντίστοιχο συγκρότημα της Ρωσίας για το World Link ξεκίνησε. Τον αγώνα πόλο της εθνικής μας ομάδας γυναικών με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ρωσίας για τα προκληματικά του World Link γυναικών του πόλο. Ο αγώνας διεξάγεται το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στο κλειστό κολυμβητήριο Πεπανός και η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία του ΠΕΑΚ, της ΚΟΕ, της Ομοσπονδίας, της ΝΕΠ και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο αγώνας αυτός είναι μια από τις τρεις σημαντικές διοργανώσεις που θα διεξαχθούν αυτές τις μέρες στην Πάτρα. Όλες θα είναι στις δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚ. Προηγείται αύριο, όπως ξέρετε, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών, που θα δώσει τον αγώνα με την Εθνική Γερμανίας. Και αμέσως μετά ακολουθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας στην κατηγορία Elite, στην οποία θα έρθουν για τρεις μέρες στην πόλη μας και θα φιλοξενηθούν, γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο γεγονός, 16 αθλητές ανακατηγορία. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε την πόλη της Πάτρας, που αμέσως έκανε δεκτό το αίτημά μας για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα. Η πολιτική της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας είναι να μεταφέρουμε στην επαρχία σημαντικούς αγώνες και ο συγκεκριμένος αγώνας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Κρίνει την πρωτιά του ομίλου, ώστε στα τελικά του World League να έχει μια καλή κλήρωση από τη στιγμή που η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη. Και αμέσως απευθυνόμενοι και στην ΝΕΠ αλλά και προς τη διοίκηση του κολυμβητηρίου αποδέχτηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόταση για τη διεξαγωγή του αγώνα. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στο κολυμβητήριο Πεπανός. Το πρωί του Σαββάτου τόσο η εθνική μας ομάδα όσο και η εθνική Ρωσίας θα προσκυνήσουν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα. Όπως ήδη ξέρετε, η Ομοσπονδία μας ανέθεσε τη διοργάνωση του παιχνιδιού αυτού της εθνικής υδατοσφαίρησης γυναικών για τη World League με την αντίστοιχη της Ρωσίας. Αυτό βέβαια προκύπτει και από προηγούμενες διοργανώσεις που έχουν στεφθεί με επιτυχία και κάναμε το 2015 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το 2017 και πρόσφατα το 2018 διοργάνωση που αναλάβαμε πάλι για το Πρωτάθλημα Ανοιχτής Κολύμβησης και το Μεσογειακό Κύπελο. Έχουμε μια άψογη συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται η Εθνική Ελλάδος να παίξει στην πόλη μας και αυτό θα ήθελα από αυτό το βήμα να ζητήσω από τους πατρινούς να έρθουν να γεμίσουν το κολυμβητήριο. Η είσοδος είναι δωρεάν, δεν υπάρχει εισιτήριο και ο στόχος της ομάδας μας ήταν να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια της εθνικής όπως πρέπει να την ενισχύσουμε όλοι γιατί μας έχει δώσει τόσες χαρές και τόσες συγκινήσεις σαν ομάδα. Να ευχαριστήσω και την Ομοσπονδία και τα υπόλοιπα παιδιά που μας ανέθεσαν αυτή την διοργάνωση στην Πάτρα με μεγάλη χαρά. Ιδιαίτερα εγώ με μεγάλη χαρά, έτσι. Και θα ευχηθώ στα κορίτσια μας καλή επιτυχία. Η είσοδος των φιλάθλων στο κολυμβητήριο είναι ελεύθερη και οι διοργανωτές καλούν το κοινό της Πάτρας να στηρίξει την προσπάθεια της εθνικής ομάδας.